Ο κύριος Γιώργος Βαβλιάρας είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Ο κύριος Αθανάσιος Παπαδημητρίου είναι ο εκπρόσωπος του τμήματος τουρισμού. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα στην Μαριζό. Τι σημαίνει Δυτική Μακεδονία? Ευχαριστούμε θερμά και για τη συμμετοχή σας και για τα καλά σας λόγια. Τι σημαίνει λοιπόν Δυτική Μακεδονία, από ποιους νομούς αποτελείται? Περιβολίζω Δυτική Μακεδονία σημαίνει κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιπες περιφέρειες. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε θάλασσα σαν πραγματικότητα, έχουμε όμως όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Η Δυτική Μακεδονία είναι η Κοζάνη, είναι η Φλόρινα, η Καστοριά και τα Γρέμενα. Πανέμορφη τόπη. Δεν έχουμε θάλασσα. Πραγματικά. Είμαστε η μοναδική περιφέρεια που δεν έχουμε θάλασσα. Μπορούμε όμως να συμπληρώσουμε όλα τα υπόλοιπα και βέβαια με τις υπόλοιπες περιφέρειες που όλοι ένα πρέπει να είμαστε, που είμαστε δίπλα, μπορείς να φτάσεις οπουδήποτε και σε θάλασσα, γιατί και το δίκτυο όμως είναι πολύ πολύ καλό, το δικό. Μα κοιτάξτε τώρα, κύριε Βαβλιάρο, όπως το λέτε, αν κάποιος έρθει στη χώρα μας, που εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να είναι το κέντρο του σύμπαντος, του κόσμου, αλλά στον χάρτη είμαστε μια κουτσουλιά για τον Αμερικάνο, είναι αστείο να του πεις ότι ξέρεις τι, αυτή είναι η Ήπειρος και αυτή είναι η Δυτική Μακεδονία και παραπέρα είναι η Θράκη και η Κεντρική Μακεδονία και πάει λέγοντας. Όπως το λέτε, είστε ένα κομμάτι ενός ενιαίου υπέροχου τμήματος, κράτους. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Παπαδημητρίου που θα μας κάνει την παρουσίαση, δώστε μας τα 5 χαρακτηριστικά της περιοχής σας που σας κάνουν περήφανους και μοναδικούς, όπως είπατε. Κύριε Πολύζο, ο τόπος μας, η Δυτική Μακεδονία, διαθέτει ορεινά συμπλέγματα. Τις περισσότερες λίμνες μπορεί να μην έχουμε θάλασσα. Έχουμε το περισσότερο υγρό στοιχείο όμως, τις περισσότερες λίμνες στον ελλαδικό χώρο, 16 περιοχές Natura, με σημαντικό αριθμό υδροβιότοπων, ενώ έχει μια πλούσια ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Είμαστε μια περιφέρεια σε μετάβαση, καθώς πάβει η παραγωγή λιγνίτη και πλέον στρεφόμαστε σε νέες πηγές ενέργειας, παραμένοντας η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Το στοίχημα είναι μεγάλο και καλούμαστε να αναζητήσουμε νέους μοχλούς ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό να αποτελούν στρατηγική επιλογή. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να μην διαθέτει θάλασσα, αλλά προσφέρει την αυθεντική εμπειρία στον επισκέπτη, διαθέτοντας απαράμιλη ομορφιά, αληθινούς ανθρώπους, πλούσια ήθη, έθιμα και γαστρονομικές απολαύσεις. Ένας τόπος ασφαλής και ιδανικός για ανάγκη και περιπέτεια. Αυτή την περίοδο σχεδιάζουμε την ταυτότητά μας στο branding με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού των 365 ημερών στην περιφέρεια των Λιμνών τη Δυτική Μακεδονία. Η ελληνική φυσική ομορφιά θα πρέπει να αναδεικνύεται, να προβάλλεται και να προστατεύεται ως θησαυρός. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας καλώ όλους να επισκεφτείτε τη Δυτική Μακεδονία που πραγματικά είναι ιδιαίτερη. Την παρουσίαση την κάνει ο κ. Παπαδημητρίου. Ευχαριστούμε.